Με τον τέος Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Γαλουζή, θα συζητήσουμε τώρα ένα θέμα που έχει προκύψει και υπάρχει μια ανησυχία γενικότερη. Αναφέρομαι στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, ένα θέμα για το οποίο δούλεψε πολύ ο τέος Δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Γαλουζής, και το πέτυχε επί θητείας του. Και καταλαβαίνουμε τα ωφέλη που υπάρχουν στην Κάλυμνο από αυτή την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Βεβαίως, θέλουμε και την, είπαμε, τη Σχολή Μηχανικών, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θέλουμε λοιπόν τώρα να ρωτήσουμε τον κύριο Γαλουζή πώς βλέπει το γεγονός ότι στο πρώτο έτος θα δεχθούν μόνο 38 φοιτητές. Είναι ένα θέμα για το οποίο έγινε συζήτηση και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θέλουμε τη γνώμη του, γιατί ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε τη σχολή αυτή, την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Κύριε Δήμαρχε. Πράγματι, χαίρομαι που συζητάμε σήμερα ένα τόσο σοβαρό θέμα. Το παρακολουθώ τα γραφόμενα από τον τύπο, διότι ανεδείχθη από το Κάλυμνος News το συγκεκριμένο θέμα και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε. Λέτε ότι συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ήμουν παρόν, όπως γνωρίζετε. Ερώτηση. Έγινε ερώτηση, επομένως έδωθε μια απάντηση. Άρα δεν έγινε συζήτηση, έδωθε μια απάντηση. Ναι. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και έπρεπε ο Δήμαρχος να έχει συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτηση αυτό. Αντί να τρέχει δεξιά και αριστερά και δεν ξέρω πού πάει και λέει ότι ασχολείται και λύνει τα πάντα, θα έπρεπε να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου και ήταν και 2 η ώρα το μεσημέρι με μοναδικό θέμα αυτό. Και γιατί το λέω. Εμείς όταν ασχοληθήκαμε με την ίδρυση της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, το τμήμα Πλοιάρχων, πράγματι, τότε με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον κύριο Σαντορινιό, είχαμε συζητήσει ποιος θα είναι ο αριθμός των φοιτητών τους οποίους θα μπορεί η σχολή αυτή να δώσει γνώση και επιστημοσύνη. Αυτό, επομένως, το είχαμε συζητήσει. Καταλήξαμε, γιατί επέμενα και εγώ στη φάση αυτή και το δέχτηκε και ο Υπουργός τότε, ότι πράγματι η Κάλυμνος έχει την δυνατότητα για να μπορούν να φοιτήσουν 2 τμήματα μέχρι 40 φοιτητές. Και πράγματι είχαμε βάλει 2 τμήματα των 38 τελικά φοιτητών, άρα είχαμε 76 φοιτητές σε κάθε έτος, διότι μην ξεχνάτε, από τους 76 κάποιοι θα πάρουν μεταγραφές, άρα θα μειωθεί στη συνέχεια ο αριθμός, μπορεί να έρθουν και κάποιοι δικοί μας οι οποίοι περνάνε κάπου αλλού σε κάποιες άλλες σχολές, όμως να ξέρετε ότι ο αριθμός αυτός μειώνεται και αυτό μπορεί να φτάσει στα 67, μπορεί να φτάσει στα 65, μπορεί να φτάσει στα 70. Αυτός είναι ο λόγος. Άρα εμείς όλα αυτά τα χρόνια, τα 4 χρόνια αυτά, είχαμε φοιτητές στην Κάλυμνο που φτάνουν περίπου τους 270-280 φοιτητές. Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι καταστροφή για την Κάλυμνο. Υπάρχει εδώ όμως μια λεπτομέρεια που πρέπει να αντιθέσω υπόψη σας, ότι συζητήθηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η σχολή, οι άνθρωποι της σχολής είπαν ότι δεν μπορούν, δεν έχουν διοικητικό προσωπικό να υποστηρίξει περισσότερους φοιτητές. Αυτό το θέμα. Απλώς προσπαθώ να γίνω αναλυτικός για να καταλάβει ο συμπολίτης μας, ο οποίος μας ακούει, ποιο είναι το πρόβλημα. Ερχόμαστε επομένως σήμερα και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι οι εισακτέοι πλέον στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύτμου Τμήμα Πλοιάρχων θα είναι 38. Δηλαδή μειώνεται ο αριθμός κατά πόσο? 50%. Φεύγει δηλαδή το ένα τμήμα. Οι λόγοι μπορεί να τους είπε ο Δήμαρχος, αλλά επειδή γνωρίζω και εγώ τους λόγους, διότι είχα μια συνάντηση με τον διοικητή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, άρα γνωρίζω επομένως τους λόγους. Οι λόγοι ήταν ότι υπάρχει κάποια υποστελέχωση όσο αφορά το κομμάτι της διοικητικής υποστήριξης, διότι το κομμάτι των καθηγητών βλέπετε ότι έχουν πληρωθεί κάποιες θέσεις από μόνιμο προσωπικό, έχουν γίνει κρίσεις, έχουν γίνει νέες προκηρύξεις, είναι θέμα πλέον του Υπουργείου πότε θα βγάλει και τα τελικά αποτελέσματα για τις επόμενες θέσεις και από εκεί και πέρα καλύπτονται οι θέσεις και με συμβασιούχους ορομίστους καθηγητές και από εκεί και πέρα λειτουργεί η Ακαδημία ανάλογα με τις ανάγκες της. Και μην μου πείτε ότι δεν λειτουργήσαμε μέχρι τώρα, λειτουργήσαμε άριστα και πάρα πολύ καλά.
Σήμερα έχουμε ξαφνικά αυτή τη μείωση. Ο διοικητής είχε συνάντηση και είχε ενημερώσει και τον Δήμαρχο. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος δεν πρέπει να το αμφισβήτησε αυτό, διότι το γνωρίζω. Ότι είχε συνάντηση ο διοικητής και ενημέρωσε τον Δήμαρχο. Μπορεί να μας πει ο Δήμαρχος ποιες ήταν οι δικές του ενέργειες προκειμένου να σταθεί δίπλα στο πρόβλημα το οποίο είχε η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Ποιες ήταν οι δικές του ενέργειες? Καμία απολύτως ενέργεια. Καμία απολύτως δράση. Καμία απολύτως σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου εν ώψη αυτού του θέματος, ενώ έγκαιρα τον είχε ενημερώσει, το ξαναλέω, ο διοικητής της Ακαδημίας. Δεν μπορεί να πούμε ότι έστειλε μία επιστολή ο διοικητής της Ακαδημίας που ζητάει την μείωση για φέτος στη φάση αυτή και να πούμε «Α, φταίει ο διοικητής και να τα φορτώσουμε όλα». Έγκαιρα ενημέρωσε επομένως την Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο. Όφιλε ο Δήμαρχος επομένως να σταθεί δίπλα του. Να πάει στο. Τι θα μπορούσε να κάνει? Να σας πω. Θα μπορούσε να έχει πρώτη συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας έχει ανοιχτές τις πόρτες του στον Δήμαρχο. Θα μπορούσε να έχει συνάντηση μαζί του, θα μπορούσε να βρεθεί λύση, είτε να αποσπαστούν για κάποιο χρονικό διάστημα λιμενοφύλακες από το δικό μας λιμεναρχείο, όπως κάναμε και εμείς στην αρχή για να λειτουργήσει η σχολή, μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις αυτές από μόνιμο προσωπικό. Θα μπορούσε από εκεί και πέρα, εάν δεν μπορούσε να γίνει αυτό, να έρθει ο Δήμος και να πει: ωραία, πόσους θέλεις? 2 υπαλλήλους επιπλέον? 3? Ωραία, θα σου μετακινήσω εγώ υπαλλήλους του Δήμου. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει? Εδώ μετακινήσαμε εμείς τον Σάκη τον Τηλιακό από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για να καλύψουμε τις ανάγκες εκπαίδευσης την περίοδο εκείνη. Και δεν μπορούσε ο Δήμος να στηρίξει τις διοικητικές αυτές διαδικασίες, εφόσον ήταν τόσο σημαντικό για μια χρονική περίοδο και μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις αυτές από μόνιμο προσωπικό από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας? Δηλαδή, τι είναι πιο σημαντικό από αυτό? Ούτε αυτό το έκανε. Επομένως, τίποτα απολύτως δεν έκανε. Σιώπησε, δέχτηκε και αν δεν δεχόταν και την ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο στη φάση αυτή, δεν θα έδινε και καμία απάντηση. Διότι μην μου πείτε ότι δεν διάβασε αυτά τα οποία είχαν γραφτεί από το Κάλυμνος News για το συγκεκριμένο θέμα. Τα διάβασε, τα ήξερε πριν γίνουν. Και όμως δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και ερχόμαστε τώρα να συζητάμε για δημοτικά συμβούλια, γιατί λέει δεν πήγε η παράταξη, γιατί συζητήσαμε τα θέματα, γιατί φέραμε ένα θέμα υπό μορφή ερώτησης. Το θέμα αυτό πρέπει να μπει εκτός ημιρεσίας και να ήταν πρώτο-πρώτο στον πίνακα και να συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρει ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και να ζητά επομένως τη στήριξη της σχολής. Να ζητά τώρα που ακόμα είναι νωρίς στη φάση αυτή και υπάρχει η δυνατότητα να επανέλθει ο αριθμός των φοιτητών στους 76 στα δύο τμήματα και όχι στα 38. 38 φοιτητές σημαίνει ότι εάν περάσουν 38 φοιτητές σε εμάς, θα καταλάβετε ότι από αυτούς 10-15 θα είναι καλύμνοι. Τι μένουν από εκεί και πέρα? 20-23. Κάποιοι θα πάρουν μεταγραφές από εκεί και πέρα, άρα τι θα μείνει? Θα μείνει ένας αριθμός 10-15 παιδιά. Τα 10-15 παιδιά τα επιπλέον, κάποιοι θα μείνουν στο δικό μας ίδρυμα που έχουν οικονομικά προβλήματα κτλ. Και κάποιοι ελάχιστοι θα βγουν έξω για να πάνε να μισθώσουν διαμερίσματα. Ο κόσμος έχει φτιάξει, έχει επενδύσει στο κομμάτι αυτό. Βλέπετε ότι χτίζονται, φτιάχνονται δωμάτια προκειμένου να δοθούν για να ενοικιαστούν τόσο από δημόσιους υπαλλήλους, τόσο από φοιτητές. Δυστυχώς, αυτό το οποίο η Κάλυμνος τα τελευταία χρόνια το βλέπαμε αφενός μεν στις καφετέρειες, το βλέπαμε στην πλατεία. Χαιρόμασταν στις παρελάσεις που βλέπουμε τα τμήματα αυτά να παρελάβουν και καμαρώναμε. Ερχόμαστε τώρα σε ευθύνουσα πορεία. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος του? Να κλείσει την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού? Δεν μπόρεσε να ανοίξει το τμήμα πλοιάρχων. Μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί μηχανικών. Δεν μπόρεσε να τελειώσει τη διαδικασία αγοροπολισίας, δηλαδή να αγοράσει. Το έχει δώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Κοντεύουμε να κλείσουμε χρόνο, δεν ξέρω πόσο καιρό, στη φάση αυτή του δώσαμε πλήρη αρμοδιότητα και εξουσιοδότηση να τρέξει, να κάνει τα πάντα και φτάσαμε σήμερα, κλείσαμε 3 χρόνια και δεν μπόρεσε ακόμα να τελειώσει το κομμάτι αυτό. Άρα πότε θα πάει να τα κάνει? Του χρόνου? Μα σε λίγους μήνες θα έχει εκλογές η κυβέρνηση. Αυτό το ξέρουμε. Μέχρι την άνοιξη του 2023 σίγουρα θα έχουμε εκλογές. Δηλαδή πότε περιμένει να πάει να τα κάνει? Στις εκλογές που δεν θα μπορεί να πάει να γίνει τίποτα από όλα αυτά?
Άρα τι καταλαβαίνουμε? Έχει διάθεση αυτός ο άνθρωπος να βοηθήσει τον τόπο? Έχει διάθεση αυτός ο δήμαρχος για αυτό το οποίο λέει ότι ήθελε, το είχε όραμα, ότι σκεφτότανε, ότι το πρωτοείδε το όνειρο στον ύπνο του εκείνος, πέρα από όλους τους άλλους, στη φάση αυτή εδώ πέρα, να κάνει κάτι προκειμένου αυτό, όχι να το μεγαλώσει, να παραμείνει όπως το παρέλαβε. Γιατί όπως πάει με τον τρόπο αυτό εδώ, σιγά σιγά θα έχει φθήνουσα πορεία και δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Μπορεί αύριο μεθαύριο να ακούσουμε και τα άσχημα μαντάτα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Κάποιοι είπανε ότι αυτό γίνεται για να βάλει, λέει, και τους 25-30 φοιτητές της σχολής μηχανικών στο ίδιο κτίριο. Μα αυτό ήταν η λύση. Η λύση ήταν να κόψουμε 38 φοιτητές από τους πλοιάργους για να φτιάξουμε στο ίδιο κτίριο να βάλουμε τη σχολή μηχανικών. Αυτό το ξέραμε. Αν ήθελα για να το κάνω και εγώ τότε, το έκανα. Ήταν εύκολο για να το κάνω. Δεν είχα πρόβλημα. Όμως ο στόχος μας δεν ήταν αυτός. Ο στόχος μας ήταν να έχουμε μια σχολή, να έχουμε μια ακαδημία, να έχουμε ένα πανεπιστήμιο με αρκετούς φοιτητές για να μπορεί να παράσχει και έργο και να δώσει αυτό το οποίο χρειάζεται η Κάλυμνος. Πνοή, ανάπτυξη και πάνω απ' όλα να υλοποιήσουμε και να κάνουμε αυτό το οποίο είχαμε ως στόχο, στην Κάλυμνο να είναι το νησί της ναυτοσύνης, το νησί της μόρφωσης, το νησί το οποίο ο όποιος Έλληνας θα ήθελε να εκπαιδευτεί στα θέματα ναυτιλιακά να έρχεται στην Κάλυμνο. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, αρκετά αγανακτισμένο σας ακούσαμε, κύριε Δήμαρχε. Μας έχετε προβληματίσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή μας την κουβέντα.